Εργασίες έκανε σήμερα το πρωί η ΔΕΗ στο λιμάνι του Ναυπλίου αφού έκαναν αντικατάσταση του καλωδίου που συνδέει το Μπούρτζι με τη ΔΕΗ. Το καλώδιο είχε κοπεί από τις τελευταίες ημέρες και το Μπούρτζι δεν είχε ρεύμα. Μια αντικατάσταση καλωδίου, γιατί έχει κοπεί το προηγούμενο, αλλά πάρα πολλά που έχουμε ρίξει έχουν κοπεί. Και αυτό ας πούμε φταίνε, βέβαια ας πούμε και η Αλμύρα που τα διαβρώνει, αλλά συνήθως οι σαλαγκές που ρίχνουν, οι ψαράδες, δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Τώρα το κάνουμε πιο ενισχυμά. Τι συμβαίνει στο Μπούρτζι? Δεν έχει ρεύμα, ας πούμε. Κόβει το καλώδιο, είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά να το αντικαταστήσουμε. Εντάξει, τώρα βέβαια το κάνουμε μια καινούργια πατέντα, του κάνουμε μια ενίσχυση, του βάζουμε μέσα ένα πλαστικό και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα το προφυλάξουμε. Είναι αναγκαίο να υπάρχει ρεύμα στην καστρολισσία. Βέβαια, ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Είναι αναγκαίο και πιστεύω ότι, δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς έχει σκοπό ο Δήμαρχος να κάνει, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται το ρεύμα για τους σκοπούς που αυτούς ξέρει. Η διαδικασία να το περάσετε μέσα από τη θάλασσα δύσκολη? Ναι, και δύσκολη ήταν και το καλώδιο να περάσουμε, το καλώδιο να περάσουμε μέσα στην πλαστική σωλήνα, αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να το ρίξουμε στη θάλασσα. Τώρα περιμένουμε τη βάρκα να μας βοηθήσει και πιστεύω και το δίτη, ας πούμε, που θα βρει το παλιό καλώδιο, θα κάνουμε μούφα. Μούφα λέμε στην τεχνική, ας πούμε, η ένωση δύο καλωδίων. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Δηλαδή τις προηγούμενες μέρες ήταν σβηστό το Μπούρτζι? Ναι, δεν είχε και τις φάσεις. Είχε νομίζω μία, μάλλον δεν είχε καμία φάση. Ήταν κομμένο τελείως. Με τώρα λόγω για τις αποκριάσεις, θα έχουμε επισκέπτες στην πόλη. Σαφώς, τι χρειάζεται. Ελπίζουμε και ο καιρός σήμερα να σας βοηθήσει να παραμείνει. Ναι, ο καιρός είναι πολύ καλός σήμερα και αν όλα πάνε καλά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί πρέπει να το σηκώσουμε, δεν ξέρω τι βάθος έχει. Τώρα θα μας πει ο δίτης που θα πέσει μέσα. Αν όλα πάνε καλά και σηκώσουμε το καλώδιο, πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει.